Πλήθος πιστών από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο συνέρευσε και εφέτος στην ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά, στην Τραπεζούντα του Πόντου, για να παρακολουθήσει από κοντά τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι την εικόνα της Παναγίας Σουμελά αγιογράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μετά το θάνατό του, τη μετέφερε στην Αθήνα ο μαθητής του Ανανίας και τοποθετήθηκε σε ναό της Θεοτόκου. Έτσι αρχικά ονομάστηκε ως Παναγία η Αθηνιώτισσα. Σύμφωνα με την παράδοση, στο τέλος του 4ου αιώνα, η Παναγία η Αθηνιώτισσα εμφανίστηκε ως όραμος στους μοναχούς Σοφρόνιο και Βαρνάβα στην Αθήνα και τους κάλεσε στην εκκλησία. Εκεί είδαν την εικόνα να σηκώνεται από το προσκυνητάρι, να βγαίνει από το παράθυρο και να πετάει προς τα ουράνια. Συγχρόνως άκουσαν τη Θεοτόκο να λέει «Πηγαίνω στην Ανατολή, προπορεύομαι στο όρος Μελά, ακολουθήστε με». Οι μοναχοί την ακολούθησαν και στο όρος Μελά, στον Πόντο, όπου στάθηκε, κτίστηκε μεγάλος ναός και μονή. Έτσι η εικόνα πήρε την ονομασία Σουμελά από τη φράση «Στου Μελά». Πάντα συνηγάγετο προς εφροσύνην τους πίστους εξαρκούσεις Μαρία μετά. Το 1922, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, μοναχοί έθαψαν την εικόνα μαζί με άλλα κοιμήλια. Με την ανταλλαγή, τα ιερά κοιμήλια παραχωρήθηκαν και το 1931 τα ξέθαψε και τα έφερε στην Ελλάδα ο Αμβρόσιος ο Σουμελιώτης. Η εικόνα επανήλθε στην Αθήνα και παρέμεινε στο μουσείο έως το 1951. Τότε το Σωματείο Παναγίας Σουμελά Θεσσαλονίκης πρότεινε το κτίσιμο ναού στις πλαγιές του Βερμίου στην Καστανιά Βέρειας. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων της ευκές επιθυμίες και ιδιωμένων της αν διακονήσει μέγα και την και αμέτρητό σου την αυτοκία, ατρέπτος και αναλυώτων γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύση μόνο εκκριμάτισας και της λειτουργικής τάφης και ανεμάκτου θυσίας την ιερογία παρέδοκα σημεί ως δεσπότης των απάντων. Σίγαρ μόνος Κύριο Θεός ημών, δεσπόζης των επουρανίων και των εσκυνίων επιθρών και ρουγουρκού επομπούμενου, τον Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Ναγίης αναπαγών,
σε τίνην της οπότων μόνον αγαθών και ελίγων, επίβλεψον εθενέτων αμαρτωλών και αχρίων δούλων σου, και καθαρισόν την ψυχή και την καρδία από συνειδήσεως πονηράς, και ηχάνεσόν με τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος, αντεδειμένον την της ιερατείας χάρη, παραστήν επί Αγίας σου τάφη τραπέζι, και η ερωτήσε και το Άγιον και άφθαντο σου σώμα και το δίδυνε, τσίγαλτος αρχιμαχήνας των εμαρτού αρχένας και δέο μέσου, τι αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού, μη δε αποδοκιμάσει με εκπέδο. Αλλά αξίω ο προσυνεχή τη υπεγού του αμαρτωλού, και αναξιοζούν σου τα δώρα τάφτα, σύγαλιο προσφέρον και προσφερόμενο, και προσδεχόμενο και διαδηλώμενο Χριστέ ο Θεό ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπονε, εσύ τον άνθρωπο σου πατρί και το παραγγείλιο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα, ήλθια ή και ει του αιώνα των αιώνων. Τα κερουβή μυστικό εικονίζονται στη φυζό, ποιό τριάδι φαντρισάγιον ήμορ προσάγοντες, πάσαν την ποιοτική να αποθώμεθα μέρα.